Le Charlie Hebdo aujourd'hui les attaques turques première Sur cette caricature, Recep Tayyip Erdogan est avachi sur un fauteuil. Il porte un slip et un t-shirt trop court qui dévoile son ventre. Dans sa main droite, il tient une canette noire et soulève avec sa main gauche la tunique d'une femme voilée, dévoilant ainsi ses fesses nues. Erdogan, dans le privé, il est très drôle, titre la une de Charlie Hebdo. Το γνωστό γαλλικό περιοδικό που έχει πληρώσει με αίμα την επιλογή του να σατυρίζει τα ιερά και τα όσια του πλανήτη. Με χτύπημα επάνω αριστερά στο εξώφυλλό του, ξεκαθαρίζει πω ο νόμο για το διαχωρισμό κράτου και εκκλησία του 1905 είναι ξεκάθαρο αναφορικά με την απόλυτη ελευθερία στην έκφραση. Το εξώφυλλο προκάλεσε έκρηξη αντιδράσεων από την πλευρά τη Άγκυρα. Bakmadım. Ben neyim ki? Benim sevgili peygamberime, sevgililer sevgilisine bu denli hakaret eden bu namussuzlarla ilgili benim herhangi bir şey söylememe de gerek Διώξα. Καταδικάζουμε έντονα τη δημοσίευση του γαλλικού περιοδικού, το οποίο δεν έχει ιερό όσιο και σεβασμό στι αξίε για τον πρόεδρό μα. Αποκαλύπτουν μόνο του δικού του εθισμούς και τι ανήθικες συμπεριφορέ. Οι επιθέσει στα ατομικά δικαιώματα δεν είναι χιούμορ και ελευθερία έκφραση. Σε γαλλικά, και η ελάχιστα πολιτισμένη αντίδραση του αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού της Τουρκίας. Είστε μπάσταρδοι, είστε γη τη Την ώρα που οι γαλλοτουρκικέ σχέσεις φτάνουν για ακόμη μία φορά του τελευταίου μήνε στα άκρα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προανήγγειλε σήμερα σκληρή στάση από την πλευρά τη Ευρώπη προ την Τουρκία. Την ώρα που ο Ισλαμικός κόσμος βράζει με το Σαρλιεντό, η εφημερίδα Βατμαεμρούς του Ιράν κυκλοφόρησε με εξώφυλλο τον Γάλλο πρόεδρος Διάβολο και τίτλο «Ο Διάβολος του Παρισιού». Η Γενική Εισαγγελία της Άγκυρας άσκησε σήμερα δίωξη κατά του Γαλλικού Σωτηρικού Περιοδικού για προσβολή του πρόεδρου της Σουρκικής Δημοκρατίας.